Συνεχίζεται η ροή των κρουσμάτων κορονοϊού που χρειάζονται νοσηλεία στα δύο νοσοκομεία της Πάτρας, τη Πάτρα με την πίεση στο δημόσιο σύστημα υγεία τοπικά να αυξάνεται. Σήμερα, στο νοσοκομείο του Ρίου νοσηλεύονται συνολικά 65 ασθενεί, εκ των οποίων 15 στη ΜΕΘ, ενώ από το μεσημέρι άνοιξε και τρίτη κλινική COVID, μια και υπάρχουσε γέμισαν. Οι ηλικίε των νοσηλεύόμενων κυμαίνονται από 30 έω 90 ετών. Την ίδια ώρα, στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών νοσηλεύονται 44 ασθενεί στην κλινική COVID και έξι στη ΜΕΘ. Συναγερμός έχει σημάνει και σε χωριό της Αχαΐας, αφού ήδη έχουν εντοπιστεί έξι θετικά κρούσματα κορονοϊού, δείγμα μεγάλης διασποράς στην τοπική κοινότητα. Εστία της διασποράς φαίνεται πως είναι μια κηδεία που έγινε πριν από μερικές ημέρες. Κλιμάκια του εωδή βρίσκονται στην περιοχή ενώ πραγματοποιείται χνηλάτιση για να διαπιστωθεί η έκταση της διασποράς. Οι υγειονομικέ αρχές εκφράζουν την ανησυχία τους ότι τα κρούσματα θα αυξηθούν όσο προχωρούν οι διαδικασίες ηχνηλάτησης μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί και σε γονεί του ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου Λυκείου Πάτρα. Ενώ το σχολείο είναι σε λειτουργία, όπω όλα τα ειδικά σχολεία τη χώρα, χτε πληροφορήθηκαν οι γονεί ότι έχουν εντοπιστεί κρούσματα κορονοϊού σε μαθητέ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογο Γονέων, στο χτίριο τη Ανθούπολη, που είναι η μία έδρα του σχολείου, βρέθηκαν δύο μαθητέ θετικοί στην πανδημία. Ωστόσο, η διεύθυνση του σχολείου δεν ενημέρωσε ούτε το Σύλλογο ούτε του γονεί. Ακόμα πιο σοβαρό είναι το γεγονό πω πέραν των γονέων των μαθητών της συγκεκριμένης τάξης, ουδή άλλος πληροφορήθηκε το γεγονό ακόμα και οι γονείς μαθητών διπλανών τάξεων για να λάβουν προληπτικά μέτρα. Στο ένα κτίριο έγινε απλά απολύμανση, ενώ είναι άγνωστο αν κλήθηκε ο ΕΟΔΗ για να προχωρήσει σε τεστ σε όσου είχαν έρθει σε επαφή με τους δύο μαθητές. Συνεχίζει η διαγωνία την ίδια στιγμή σε φιλοξενούμενου και προσωπικό τη Κιβωτού τη Αγάπη. Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί 17 επιβεβαιωμένα κρούσματα, τόσο σε τροφίμου όσο και σε μέλη του προσωπικού. Όμω η ανησυχία συνεχίζεται, καθώ κάποιοι τρόφιμοι που ακόμη δεν γνωρίζουν αν είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα ή όχι, άρχισαν να εμφανίζουν κάποια ύποπτα συμπτώματα. Με αποτέλεσμα να έχουν απομονωθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.